Κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια Βρετανοί εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα στις χώρες της Μεσογείου αλλά και σε εξωτικούς προορισμούς. Όμως φέτος, λόγω της πανδημίας και των ταξιδιωτικών περιορισμών, πολλοί Βρετανοί επέλεξαν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρωτεύουσα της χώρας έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό για τους Βρετανούς. Πολλοί επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στο Λονδίνο και να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας. Έχουμε έναν γιο μόλις ενός έτους, οπότε δεν μας ενδιαφέρει να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη. Θα μείνουμε στο Λονδίνο και θα απολαύσουμε όσα έχει να προσφέρει η πόλη. Θα κάνουμε πικνίκ στο πάρκο κατά μήκος του Τάμεση, εκεί που υπάρχουν ελάχιστοι τουρίστες. Ίσως κατεβούμε στην Κορνουάλη για να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Είναι το πρώτο καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια που μένουμε στο Λονδίνο. Συνήθως περνάμε τις σχολικές διακοπές στη Μάλτα, όμως φέτος επιλέξαμε να μείνουμε εδώ. Οι πτήσεις συνεχώς αλλάζουν και υπάρχει αβεβαιότητα, οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε στο σπίτι. Κάνουμε τουρισμό στην πόλη μας. Μόλις εχθές πήγαμε στο Τσέσιγκτον και σε λίγο θα επισκεφθούμε τον πύργο του Λονδίνου. Οπότε είμαστε τουρίστες στο Λονδίνο. Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες, περίπου το 20% έχει ακυρώσει τις διακοπές τους στο εξωτερικό, ενώ το 35% τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει πότε θα υποχωρήσει η πανδημία. Οι Λονδρέζοι επιχειρηματίες ελπίζουν πως ο εσωτερικός τουρισμός θα περιορίσει τις απώλειες εσόδων και πως οι πολίτες θα ξοδέψουν αρκετά χρήματα. Είναι κυρίως Άγγλοι, περίπου το 80% των επισκεπτών είναι Άγγλοι. Όμως είναι ήσυχα, πολύ ήσυχα. Το 2020 η πλειοψηφία των Βρετανών δεν θα ταξιδέψει στο εξωτερικό, όμως θα ξεκουραστεί στις παραλίες της χώρας ή στις όχθες του Τάμεση. Για πολλούς είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα τους, αλλά και να ξοδέψουν λιγότερα χρήματα. Όμως οι περισσότεροι θα σχεδιάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό, αμέσως μόλις βρεθεί το εμβόλιο για τον COVID-19.